από τον επίσημο λογαριασμό του ως πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας και όχι από τον προσωπικό του ως γερουσιαστής των Δημοκρατικών, ο Ρόμπερτ Μενέντες κατακεραυνώνει την προκλητική Τουρκία του Ερντογάν και ζητά να σταματήσει άμεσα τις απειλές. Οι συνεχείς απειλές του Ερντογάν κατά της Ελλάδας συνιστούν εντελώς απαράδεκτη συμπεριφορά για τον επικεφαλής μιας χώρας του ΝΑΤΟ. Αυτοί οι παράλογοι εκφοβισμοί πρέπει να σταματήσουν. Του ηχηρού μηνύματος Μενέντες είχε προηγηθεί η κατηγορηματική απόρριψη από τον Κυριάκο Μητσοτάκη των τουρκικών απειλών για την επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων σε Αιγαίο και Κρήτη. Η Ελλάδα δεν δέχεται υποδείξεις για το πώς θα ασκήσει την κυριαρχία της και τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Έχουμε αποδείξει ότι είμαστε δύναμη ειρήνης, αλλά ταυτόχρονα είμαστε και μια δύναμη αυτοπεποίθησης. Γνωρίζουμε ότι με γνώμονα το διεθνές δίκαιο μπορούμε να λύνουμε τις όποιες διαφορές μας ειρηνικά. Αυτή η επίσκεψη γεμάτη συμβολισμούς του Πρωθυπουργού στο νοτιότερο άκρο της χώρας στη Γάβδο προκάλεσε εκνευρισμό στην Άγκυρα, η οποία συνεχίζει τον τεμπαράζ προκλήσεων. Η ρητορική, η απαξία, οι προσβολές προς την Ελλάδα θα συνεχιστούν σε υψηλό ρητορικό επίπεδο, απαξία δηλαδή ουσιαστικά. Κινήσεις στο πεδίο γινόντουσαν, γίνονται και θα γίνονται, πρέπει να μας ξαφνιάζουν. Και βεβαίως γνωρίζουμε όλοι, το έχουμε πει και άλλες φορές, ότι υπάρχει και μια αναβάθμιση να βρουν νομικά τάχα μερίσματα επί του διεθνούς δικαίου. Σε μια παραλληλματική αναφορά του αντιπρόεδρου της τουρκικής κυβέρνησης, Φουάτ Οκτάι, φαίνεται να ενοχλήθηκε επειδή ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Κωνσταντίνος Φλόρος, βρέθηκε στα ακριτικά νησιά του Αιγαίου και τόλμησε να φωτογραφηθεί έχοντας στο φόντο τουρκικά παράλια. Normal çünkü. İşte kimin gelip kimi tebrik ettiğini görüyoruz değil mi? Dün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı mı Atina'nınki gelip tebrik ediyordu. Yanındayız kardeşim diye. Kardeşliğin nerede olduğu belli. O yanında olan kardeşine söyle, Genelkurmay Başkanı'na söylesin, Bodrum'u arkasına alır, resimler koymasın oraya bir de. Bu tür fotoğraflara Türkiye müsaade etmez ve gereğini yapar. Yani ansızın geleceğiz dediğinde Türkiye boş konuşmaz. Söylerse yapar. Evet. Hele Recep Tayyip Erdoğan hiç boş konuşmaz. Δεν μας φοβίζουν οι απειλές των Τούρκων, απάντησαν άμεσα στρατιωτικές πηγές, οι οποίες διεμήνυσαν στην απέναντι πλευρά του Αιγαίου, ότι είναι αδιαφυσβήτη η ελληνική κυριαρχία σε όλα τα νησιά του Αιγαίου. Αυτές οι δηλώσεις δεν μας φοβίζουν και προέρχονται από ένα κράτος που αδιαφορεί για τη διεθνή νομιμότητα και έχει αναθεωρητικές τάσεις. Ο αρχικός ΓΕΕΘΑ βρέθηκε σε ελληνικά νησιά, των οποίων η κυριαρχία δεν τίθεται υπό καμία αμφισβήτηση και είναι πλήρως κατοχυρωμένη από διεθνείς συνθήκες. Μα εμείς δεν ενοχλούμε κανέναν. Εμείς έχουμε, να το πω έτσι, κερδίσει την εμπιστοσύνη όλων ως ο πάροχος ασφάλειας και σταθερότητας στην περιοχή, ως όχι ως ο ταραχοποιός ή ο αναθεωρητής περιοχής. Αυτό είναι η άποψη όλων. Και των εταίρων και των συμμάχων. Η Αθήνα πάντως είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει την κλιμακούμενη ένταση, η οποία σύμφωνα με εκτιμήσεις θα αυξάνεται όσο πλησιάζει ο χρόνος προς τις τουρκικές κάλπες.